Το καλοκαίρι σε όμορφο νησί. Ισχύει αυτό. Όχι, όχι, όχι. Αν τα ίσχυε, θα το ανακοίνωνα εγώ επισήμω. Δεν θα το αφήνω, αλλά όχι. Γιατί βγάζουν εφηβεί, όλοι σα παντρεύουν. Γιατί βλέπουν ότι δεν αντιδρώ σε αυτά και εκμεταλλεύονται τα αλήθεια. Ξέρετε, και οι δημοσιογράφοι, κάποιε φορέ δημοσιογράφοι, εντό εισαγωγικών, οι πιο έτσι του γκόσυπ, θέλουν κάποια θέματα για να πουλάνε. Και εντάξει, οι άνθρωποι το ψωμί του βγάζουν, δεν πειράζει, δεν είναι κακό. Δεν είναι και προσβλητικό να σου πει ότι παντρεύει το καλοκαίρι, οπότε ο χρόνο θα δείξει. Κοντό ψαλμό, αλληλούια. Πάντω ποτέ δεν ξέρει. Λες να γίνει κανένα τέτοιο. Είστε καλά στην προσωπική σας ζωή. Λένε ότι έχετε μια όμορφη σχέση. Δόξα τω Θεώ καλά. Κοίταξε, δεν μου αρέσει να μιλάω για την προσωπική μου ζωή. Είμαι δόξα τω Θεώ καλά. Είτε είμαι με μια σχέση είτε δεν είμαι. Να σας πω καλή μου κόστη να λένε τη Φουρέιρα. Θέλω να μου πείτε και αυτή τη συνεργασία που είχατε φέτος. Ήταν μια κοπέλα που την είχα, αν θέλει. Είχα δει αυτό που έχει το άστρο πριν από περίπου 8 χρόνια, 9, όταν πρώτο ξεκίνησε. Και αυτή η σεζόν νομίζω ότι με έκανε πολύ περήφανο γιατί είναι. Ίσως η μεγαλύτερη Ελληνίδα τραγουδίστρια στη σκηνική παρουσία πάνω στο είδος που αντιπροσωπεύει. Παιδιά, τι ωραία που τα λέει ο Βέρτη. Καταρχήν είναι ένας πολύ ωραίος άντρας. Ωραίος άντρας. Καλό παιδί, δεν έχει ακουστικά τίποτα να έχει ενοχλήσει, να έχει κάνει κάτι. Όχι, δεν στο παιδί, είναι χαμηλών τόνων, δεν δίνει δικαίωμα. Μόνο με μία ραδιοφωνική παραγωγό νομίζω τα έχει. Όχι, αυτό είναι ο αρχηρός με την Κωστάκη. Έλα να βγουν όλα στη χώρα. Μία φωτογραφία στη βουλιαγμένη να κάνει ποδήλατο με κάποια. Μάθαμε ποτέ ποια είναι η κοπέλα στο OK Magazine. Μάθαμε ποια κοπέλα ήταν. Ναι, εγώ με τον Βέρτη τα έχει αυτή. Εγώ νομίζω ότι ήταν μία κοπέλα από τη Θεσσαλονίκη. Από πολύ καλή μετά μάλλον κρύφτηκε για πάντα. Μπορεί. Ο Νίκος δεν θέλει παιδιά να βγάζει τίποτα για τη ζωή. Εμένα μου αρέσει γιατί είναι μια επιλογή την οποία την κράτησε. Δηλαδή δεν είναι ότι βγήκε χτες. Πόσο χρόνια είναι. Μπορεί να είναι ένα νέο ωραίο παιδί. Τουλάχιστον 10 χρόνια. Αλλά είναι 10 χρόνια, δεν είναι. Και κρατάει μαγαζιά μόνος του. Δηλαδή κέντρο Αθηνών με τη Φουρέιρα γίνεται πάνικος. Είχα πάει την περασμένη εβδομάδα και έχει τυπώσει και ημερολόγια 2015 με τη φάτσα του στο εξώφυλλο και τα δίνει δώρο στο καμαρίνι. Είναι πολύ ωραίο. Α, ημερολόγιο είναι δώρο. Ναι, είναι πολύ ωραίο. Εμένα μου αρέσει που είναι χαμηλό. Πολύ γύρω. Γιατί δεν είναι ωραίο. Δεν μου χάλασε την εικόνα του Λουμπέρ. Τι θα ήθελε, είναι πολύ γύρω. Η Μαντόνα. Παιδιά, εμένα ο λογιστή που έχει τυπώσει λογιστή. Παιδιά, μα έδωσε πολύ ωραία. Έχει φωτογραφία. Τη φάτσα του. Είναι πάρα πολύ ωραίο και έχει στο εξώφυλλο σημαίνει το Βέρτη. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Για εμένα πάντως μου αρέσει. Γιορτές και τα λοιπά όλα. Όλα, ναι. Και τσαργίες. Ναι. Έλα ρε Βέρτη. Και μπράβο του, αυτό που λέει για τη Φουρέιρα είναι θυμητικό. Πες μου ότι έχει οδικό χάρτη και χιλιομετρικές αποστάσεις. Ναι, έχει. Εγώ για να ολοκληρώσω, μου αρέσει ότι και τώρα ας πούμε δεν είπε κάτι για την προσωπική του ζωή, αλλά με ευγένεια μίλησε στη δημοσιογράφο, κοιτώντας στα μάτια του, θέλοντας να αποφύγει, να τη πει έλα, τελείωνε. Δηλαδή, εμένα έχει μου αρέσει τρόπους αυτό. Το παιδί. Δεν θέλω να απαντήσω. Έχει τρόπους. Φαίνεται ότι έχει τρόπους. Και να πούμε, δεν ήταν κανονισμένο πέσιμο. Ήταν πέσιμο. Τι εννοεί. Έτυχε δηλαδή. Πολλές φορές λένε πού είσαι να σε πετύχω και καλά. Ήτανε πέσιμο. Και δεν έχει πάρει ποτέ δημοσιογράφους, ο Νίκος. Ούτε να στήσει θέματα, ούτε να πει που θα είναι. Παιδιά, το μαγαζί είναι για μαγαζιά. Επίσης, να πούμε για τη Φουρέιρα που τη συναντήσαμε. Με τον σύντροφό τη. Το Σπυράκελο Λικούδη. Και ήταν για φαγητό με κάτι φίλου του. Στο Μούρινγκ. Θα τα πούμε για αυτό. Εντάξει. Και ο Γιάννης φλέρταρε με τη Φουρέιρα, ο γιος σας. Είναι ωραία η Φουρέιρα. Ο Γιαννάκης που φλέρταρε με τη Φουρέιρα πώς φάνηκε. Πολύ σεξουαλική είναι. Τι φλέρταρε, τι φλέρταρε δηλαδή κανονικά. Ελένη και Ελένη και Ελένη. Ωραία, παιδιά να πλέξουμε εγκόμιο τώρα. Ελένη Φουρέιρα είναι η καλύτερη πάνω στη σκηνή σάσα. Με συγχωρείτε. Εγώ θεωρώ ότι κάνουμε λάθος που δεν έχει πάει να τη δει. Μισό λεπτό, έχει πάει να τη δει. Την έχω δει και είναι στα μάτια. Θα πήγαινε η Ελένη, αλλά ήθελε απευθείας ανάθεση. Η Ελένη μου το έχει πει αμέσως. Και έχει και δίκιο κοπέλα, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Θα μιλήσουν οι δικοί του Eurovision σε λίγο παρακαλώ. Πάμε, προχωράμε. Κυρία Σινατσάκη. Μήπως τώρα πέφτει το θέμα του Eurovision. Πάμε. Όχι.